Γεια σας και από μένα. Λέγομαι Ντό Μαριάνθη. Είμαι 21 χρονών και είμαι γεννημένη στην Ελλάδα. Οι γονείς μου ήρθαν στην Ελλάδα το 89 και μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Έχω πάει εδώ δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και έχω σπουδάσει. Σπούδασα προσχολική αγωγή. Έκανα πρακτική σε παιδικό σταθμό 3 χρόνια, αλλά τώρα για να μπορέσω εγώ να δουλέψω σε παιδικό σταθμό του Δήμου πρέπει να έχω την ελληνική ηθαγένεια, την οποία δεν έχω, οπότε δεν μπορώ να δουλέψω σε κάποιο παιδικό σταθμό του Δήμου. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, γιατί από τη στιγμή που κάποιο παιδί έχει γεννηθεί σε μια χώρα πρέπει να αποκτήσει και τα δικαιώματά του. Εγώ τώρα, άμα πάω στην Ιγυρία, θα με αναγνωρίσουν. Θα μου πούνε: Εσύ είσαι γεννημένη στην Ελλάδα, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα. Έρχομαι εδώ στην Ελλάδα, μου λένε οι γονείς μου από την Ιγυρία: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει εδώ και χρόνια να καταλάβει η κυβέρνηση ότι όλο αυτό ο νόμος, η γραφειοκρατία κτλ. Ταλαιπωρεί τον κόσμο και θα έπρεπε να βρουν μια εύκολη λύση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα ή έχουν έρθει εδώ σε μικρή ηλικία. Λοιπόν, εγώ καταθέτω τα χαρτιά μου από τα 18 μου και μου βγαίνει και εμένα η άδεια παραμονής λιγμένη, οπότε δεν μπορούσα να καταθέσω τα χαρτιά μου για την ελληνική ηθαγένεια, γιατί κάθε φορά που βγάζω την άδεια διαμονής μου βγαίνει λιγμένη. Στα χαρτιά για να βγάλεις την ηθαγένεια έλεγε ότι πρέπει, για να βγάλεις την ηθαγένεια πρέπει η άδεια παραμονής σου να είναι σε ισχύ. Από τη στιγμή όμως που η άδεια παραμονής βγαίνει λιγμένη δεν μπορείς να τα δώσεις αυτά τα χαρτιά για την ηθαγένεια. Πληρώνεις κάθε χρόνο για να σου βγουν τα χαρτιά λιγμένα. Αυτό είναι μεγάλη αδικία. Είχα φύγει πριν μερικούς μήνες για δουλειά για να μπορέσω πάλι να καταθέσω τα χαρτιά μου για την άδεια παραμονής. Τα κατέθεσα και τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτή τη ταλαιπωρία την τραβάνε, όπως είπαμε, 200.000 παιδιά και παραπάνω, ενώ δεν θα έπρεπε. Εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι έχω εγώ δεν μπορώ να φύγω από την Ελλάδα τώρα, γιατί έχω συνηθίσει, έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Η μητρική μου γλώσσα ουσιαστικά είναι η ελληνική, και ας μην μιλάνε οι γονείς μου την ελληνική τη γλώσσα. Εγώ αυτήν έμαθα και με αυτήν ζω. Ο τρόπος ζωής μου είναι σχεδόν ίδιο, όχι σχεδόν, είναι ίδιος με τον τρόπο ζωής των Ελλήνων, τα ίδια ενδιαφέροντα, τον ίδιο τρόπο διασκέδασης. Γιατί να μας διαχωρίζουν? Όπως είπε και η Σόλες, υπάρχουν παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, δεν έχουν πάρει τα χαρτιά τους, ψάχνουν δουλειά, σπουδάζουν. Δηλαδή, εγώ τώρα που σπούδασα προσχολική αγωγή και θέλω να δουλέψω στο Δήμο, δεν θα μπορώ. Γιατί να μην μπορέσω εγώ να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου όπως παιδιά Ελλήνων? Ποια είναι η διαφορά, το ότι οι γονείς μου είναι αλλοδαποί? Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, θεωρούμε και εγώ Ελληνίδα. Αυτό είναι ο τρόπος που έπρεπε να σκέφτονται όλοι, όχι μόνο τα παιδιά των μεταναστών. Τώρα με τον νόμο Ραγούση έμαθα, επειδή τώρα γύρισα, έμαθα ότι πάγωσε. Τα παιδιά που έχουν πάρει τα χαρτιά, ίσως υπάρχει μια περίπτωση να τα πάρουν πίσω, λένε. Αυτό το πράγμα είναι τελείως άδικο. Από τη στιγμή που κάποιο παιδί κατάφερε να πάρει αυτά τα χαρτιά, γιατί να τα πάρουν πίσω, γιατί να παγώσουν τον νόμο? Τώρα εμείς προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που πάγωσε ο νόμος Ραγούση, να μπορέσουμε ή να συνεχίζει να ισχύει αυτός ο νόμος ή να βγει ένας καλύτερος νόμος που να μας διευκολύνει να βγάλουμε την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο τρόπος σκέψης της κυβέρνησης είναι πολύ πίσω. Δηλαδή πρέπει να αφήσουν αυτή το ακροδεξίο. Ο τρόπος σκέψης της ακροδεξίας δεν πρέπει να υπάρχει. Για να πάει μια χώρα μπροστά, πρέπει να κοιτάνε και αυτοί μπροστά. Αυτή τη στιγμή αυτοί πιστεύουν ότι άμα δώσουν την ελληνική ηθαγένεια, η Ελλάδα θα προσελκύει και άλλους αλλοδαπούς για να έρχονται εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχουν παιδιά Ελλήνων τα οποία φεύγουν αυτή την εποχή για αναζήτηση εργασίας, για καλύτερο τρόπο ζωής από την ίδια τους τη χώρα. Γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι να θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους να έρθουν εδώ πέρα, από τη στιγμή που ο τρόπος ζωής εδώ πέρα δεν είναι εύκολος? Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι τελείως λάθος. Τι άλλο να πω? Εντάξει, έχω γνωστούς που έχουν φύγει από τη χώρα εδώ πέρα, δεν μπορούν όμως να συνηθίσουν τον τρόπο ζωής σε άλλη χώρα και σκέφτονται να γυρίσουν πίσω. Αλλά αυτό
το να γυρίσουν πίσω και πάλι τους δυσκολεύει. Σου λέει, θα γυρίσω πάλι στην Ελλάδα, θα τραβήξω τα ίδια που τραβούσα και νωρίτερα. Υπάρχει φτώχεια τώρα στην Ελλάδα, το βλέπουμε όλοι, οικονομική κρίση κτλ. Δεν τα τραβάνε όμως μόνο οι Έλληνες αυτά. Είναι και τα παιδιά μεταναστών και οι μετανάστες που μπορεί να το τραβάνε και σε χειρότερο τρόπο. Δηλαδή, εγώ είχα πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Μας απειλούσαν ότι θα μας κόψουν το ρεύμα, αν δεν πληρώσουμε. Άμα όμως η ελληνική δημοκρατία δεν σου προσφέρει τα απαραίτητα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, δουλειές δεν υπάρχουν. Οι γονείς μου δεν δουλεύανε και έρχονται τώρα χωρίς λόγο να σου πούνε από τη στιγμή που δεν πληρώνεις, θα σου κόψουμε το ρεύμα. Άμα δεν έχω δουλειά, δεν μπορώ να πληρώσω. Δηλαδή, είναι πράγματα αυτονόητα. Πρέπει να τα σκέφτονται αυτά. Ελπίζω με τον αγώνα που κάνουμε να καλυτερέψουν τα πράγματα και να υπάρξει ένας πιο εύκολος τρόπος ζωής. Ευχαριστώ.